Και τώρα από την εκπομπή Σάββατο στα γήπεδα θα παρακολουθήσετε στη ζωντανή μετάδοση από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Ιωνικού ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Πούμε ότι το μικρό γυμναστήριο της Νίκαιας είναι κατάμεστο από φανατικούς οπαδούς και των δύο ομάδων, κυρίως όμως του Ιωνικού. Δεν λείπουν όμως και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους στην προσπάθειά της για την κατάκτηση του τίτλου, για και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη είναι οι τρεις διεκδικητές. Έχουμε τώρα φάουλ για τον Ιωνικό που εκτελεί ο Τσικίμης, πιο ψηλός παίκτης ομάδας, 2 μέτρα και 2 εκατοστά, είχε κάνει καριέρα στον Πανιόνιο, πήγε στον Πορφύρα, ήρθε στην Νίκαια τώρα. 3-2, περνάει ο Ιωνικός. Και τώρα 4-2, Σταυρόπουλος για τον ΠΑΟΚ, δίνει στον Αλεξανδρή. Μπάλα πέρασε στον Κατσούλη με ταμπλό και ισοφάριση 4-4. Γιαννάκης, το ίνταλμα της Νίκαιας για τον Καλαφατάκη, πάλι Γιαννάκης. Κόβει ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής προσπαθεί για τον ευνηδιασμό, θα κόψει ο Γιαννάκης, αλλά έρχεται ο Κατσούλης. 6-4 το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Να ο Γιαννάκης πάλι. Αλεξανδρίδης μέσα στη ρακέτα, προσποίηση, πετάει την μπάλα υπό την πίεση του Φασούλα, κερδίζει ο Τσικίμης. Διώχνει οι παοκτζίδες, κερδίζει ο πολίτης Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος, Κατσούλης. Σταυρόπουλος για τον πολίτη μέσα στη ρακέτα, προσποίηση και φάουλ από τον Τσικίμη. Τρία σουτ για τον πολίτη. Τελικά η μπάλα έχει δοθεί πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Και φάουλ εκτός φάσης του Αλεξανδρίδη πάνω στον Κατσούλη. Μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Φασούλας, υποπίεση, αστοχή. Παίρνει φάουλ από τον Τσικίνη. Ο ΠΑΟΚ έχει μεταφέρει, προσπαθεί μάλλον να μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Όπου υπερτερεί χάρη στην παρουσία του Φασούλα και του Κατσούλη. 7-4 από τον Φασούλα. Και 8-4 τώρα. Στην επίθεση ο Ιωνικός με τον Γιαννάκη. Γιαννάκης που θα χάσει την μπάλα. Σταυρόπουλος. Πολίτης, Σταυρόπουλος, αλλάζουν την μπάλα επέκτες του ΠΑΟΚ, Αλεξανδρής. Πολίτης, Σταυρόπουλος για τον Κατσούλη. Άστοχο σουτ και ριμπάουτ από τον Καλαφατάκη. Γουριώτης, ο playmaker της Νίκαιας. Άστοχο σουτ, Αλεξανδρής. Αλεξανδρής για το Σταυρόπουλο και τώρα Κατσούλης. Θα κλέψει ο Γουριώτης. Γιαννάκης. Ελίσσεται, προσποίησε το Φασούλα. Σουτ με τα βλέπω καλάθι. 8-6, μειώνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Γάτος εδώ. Αλεξανδρής τώρα για τον Σταυρόπουλο και αυτός για τον Κατσούλη.
Rebounder το Τσιχίμι Γιαννάκης. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Αλεξανδρής. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Η μπάλα τελικά για τον ΠΑΟΚ, μια και βγήκε από το χέρι του Καλαφατάκη. Σταυρόπουλος, Πολίτης, Αλεξανδρής για τον Φασούλα μέσα στη ρακέτα. Αστοχή, rebound από τον Τσιχίμι. Και τώρα Καλαφατάκης για τον Γιαννάκη. Εκπληκτική προσπάθεια του Γιαννάκη και ισοφάριση 8-8. Να εδώ, Παναγιώτης Γιαννάκης, το χρυσό αγόρι της Νίκαιας. Αλεξανδρής τώρα δοκιμάζει το σούτ απ' έξω, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα. Πολίτης για το Σταυρόπουλο. Άστοχο σούτ, έχει πάρει φάουλ όμως από τον Γουριώτη. Η μπάλα πλάγια, λένε οι διαιτητές. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής για τον, για τον Κατσούλη, η μπάλα στο Σταυρόπουλο, Πολίτης. Rebound από τον Καλαφατάκη, Γουριώτης για τον Γιαννάκη. Γιαννάκης, προσποίηση, νέο σόλο, θα πάρει φάουλ. Και τα χειροκροτήματα πια είναι καθολικά για τις προσπάθειες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιαννάκης στόχησε στην πρώτη βολή, ενώ το έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί κάτι συμβαίνει στον πάγκο του Ιωνικού Νικαίας. Είναι και οι δύο διαιτητές εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω από το σημείο που βρίσκομαι τι ακριβώς συνέβη απέναντι. Μάλλον κάποιος καθόταν παράτυπα στον πάγο του Ιωνικού. Δεύτερη βολή για τον Γιαννάκη και ο Ιωνικός προηγείται με 18, 15 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Αλεξανδρής, Πολίτης, Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής και Πολίτης για τον Κατσούλη. Θα κλέψει ο Γουριώτης. Η μπάλα στο Γιαννάκη, ο εφρυνδιασμός και το φάουλ, το σκληρό φάουλ από τον Πολίτη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Παναγιώτης Γιαννάκης που έφυγε σαν θύελα μπροστά. Ήταν αδύνατο να τον προφτάσει οποιοδήποτε αντίπαλος. Δικαίωμα λοιπόν για τρεις βολές. 11-8 για την Νίκαια. Και τώρα 12-8. Αλεξανδρής, Πολίτης, Σταυρόπουλος. Βήματα έχει καταλογίσει ο Ιωάννου, ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Πρώτος διαιτητής είναι ο Τσαγκαμίλης. Γιαννάκης, άσιστ εκπληκτικό για τον Αλεξανδρίδη. Προσποίηση και καλάθι. 14-10. Ένα εκπληκτικό σόλο, ένα εκπληκτικό ρεσιτάλ του Γιαννάκη στα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα. Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής, Πολίτης για το Φασούλα. Αλεξανδρής δοκιμάζει το σιωτά απ' έξω. Rebound από τον Κατσούλη, η μπάλα στο Σταυρόπουλο. Και τώρα Κατσούλης, πάλι Σταυρόπουλος. Μακρινό σουτ και καλάθι. 14-10 μείωσε ο Παναθηναϊκός, ο Σταυρόπουλος. Γιαννάκης, Καλαφατάκης με ταμπλό, 16-10. Να ο Καλαφατάκης. Σταυρόπουλος τώρα, playmaker για τον ΠΑΟΚ. Βρίσκει το Φασούλα, αυτός χάνει την μπάλα που όμως είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στο πλάγιο ο Πολίτης για τον Σταυρόπουλο. Ενώ βλέπω ότι ο Ματθαίου ετοιμάζει τον Πακόπουλο, κάνει μια αλλαγή.
Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, μακρινός και καλάθι, 16-12. Να ο Σταυρόπουλος. Γιαννάκης. Νέο σόλο, αστοχή όμως. Και τώρα Αλεξανδρής. Κόβει ο Γιαννάκης, αλλά του καταλογίζουν μάλλον άδικο φάουλ. Προσωπικά είδα να σταματάει την μπάλα. Να και ο Μπακόπουλος, η αλλαγή του Μαθαίου. Να δούμε σε ποιανού τη θέση θα μπει. Πήρε τη θέση του Πολίτη. Ψηλώνει ακόμα περισσότερο η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Φασούλας 2-9. Κατσούλης 2-5. Μπακόπουλος 2 μέτρα. Σταυρόπουλος 1-96-1-97. Είναι ίσως η πιο ψηλή πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μείωσε σε 16-14 ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Γουργιώτη. Ενώ ο Αλεξανδρής προσπαθεί να παίξει overplay τον Γιαννάκη. Βλέπετε τον Αλεξανδρή. Έχει τα μάτια του στην μπάλα. Δηλαδή αντικειμενικός του σκοπός είναι η μπάλα να μην φτάσει στο Γιαννάκη. Γιαννάκης ανάμεσα στους δύο ψηλούς τώρα. Γουργιώτης για τον Αλεξανδρίδη. Ξανακερδίζει την μπάλα όμως. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις και καλάθι. 18-14. Ο Σταυρόπουλος για τον Μπακόπουλο. Αυτός για τον Κατσούλη. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει γίνει φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Η μπάλα είναι λοιπόν για τον Ιωνικό. Γιαννάκης. Γουριώτης. Καλαφατάκης για τον Αλεξανδρίδη. Γουριώτης τώρα σαν playmaker. Γιαννάκης, μακρινός σουτ και καλάθι. Το σκορ έγινε 20-14 για τον Ιωνικό. Να είναι ο Γιαννάκης εδώ. Αλεξανδρής. Πάλι Αλεξανδρής προσπαθεί να βρει τον Κατσούλη. Χάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γουριώτης για τον Γιαννάκη. Αυτός φεύγει μπροστά, reverse πάσα στον Αλεξανδρίδη και νέο καλάθι, επιθετικό φάουλ του Αλεξανδρίδη όμως. 22-14, ο Γιαννάκης έχει κυριολεκτικά καθυλώσει τον ΠΑΟΚ, 22-14 το σκορ. Ξαναδούμε τη φάση, κοιτάξτε πώς φέρνει την μπάλα πίσω από το σώμα του για να δώσει την μπάλα στο συμπαίκτη του. Και αυτός ανάμεσα σε δύο ένα νέο καλάθι. Εδώ μεταξύ βλέπουμε ότι ο Μαθαίου ετοιμάζει τον Πολίτη. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 22-16, ένα καλάθι που δεν είδαμε. Γιαννάκης για τον Αλεξανδρίδη. Νέα άσυστη και νέο καλάθι. 24-16. Να ο Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρής για τον Μπακόπουλο. Μπακόπουλος, Φασούλας. Φάουλ του Τσικίμη πάνω στον Φασούλα. Και time out που πήρε ο Φέδων Ματθαίου, προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Τσικίμη. Τσικίμης επαναλαμβάνει είναι ο πιο ψηλός παίκτης του ΠΑΟΚ του Ιωνικού. Του 24 πόντους ο Ιωνικός πριν συμπληρωθούν. Μάλλον μόλις έχουν συμπληρωθεί 8 λεπτά αγώνα. Αυτό δείχνει ότι οι παίκτες της έχουν μεγάλο ποσοστό ευστοχίας, αλλά παίζουν και σε ένα ρυθμό ηλιγιώδη, εκβιάζουν τον εφηδιασμό, εκβιάζουν τη γρήγορη επίθεση, μια και ξέρουν ότι εναντίον τακτικής άμυνας θα έχουν μεγάλα προβλήματα, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ υπερτερούν πάρα πολύ σε ύψη. Ξαναρχίζει λοιπόν το παιχνίδι με επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής, το σούτ και rebound από τον Τσιχίνη προς το παρόν.
προς στιγμή. Έδιωξαν μετά οι παίκτες του ΠΑΟΚ έξω. Γιαννάκης τώρα. Καλαφατάκης. Άστοχος ο rebound από τον Φασούλα. Χάνει όμως από τον Αλεξανδρίδη. Που θα πάρει φάουλ. Αυτός ο Αλεξανδρίδης δεν έχει το ύψος που πρέπει. Δεν έχει το άλμα που πρέπει. Αλλά είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, μέσα στη ρακέτα. Κερδίζει rebound, κάνει προσποιήσεις, παίρνει φάουλ, βάζει καλάθια. Τρία σουτ λοιπόν για τον Αλεξανδρίδη. 25-16. Το 26-16, 10 πόντι για τον Ιωνικό. Αλεξανδρής τώρα. Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο. Τώρα Μπακόπουλος. Χάνει ο Κατσούλης. Ο Τσουκίμης στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης. Ουριώτης. Γιαννάκης. Για τον Τσικίμη προσποίηση, διπλή προσποίηση, σταματάει όμως ο Φασούλας, ξανακερδίζει ο παίκτης του Ιωνικού και θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Να ο Τσικίμης εδώ, 28-16. Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο, το σούτ και το καλάθι, 28-18. Να ο Σταυρόπουλος, Γιαννάκης τώρα. Η μπάλα φτάνει στο Γουριώτη και νέο καλάθι, 30-18. Να ο Γουριώτης, ο playmaker του Ιωνικού. Αλεξανδρής τώρα προσπαθεί να εφηλιάσει, δεν τα καταφέρνει. Μπακόπουλος, Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής, Κατσούλης. 30-20, μείωσε ο Μάθος Κατσούλης ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Ήταν ένα δύσκολο καλάθι. Γιαννάκης τώρα. Μακρινό σου, 32-20. Να ο Γιαννάκης. Αλεξανδρής. Έχουμε μία διακοπή. Εδώ ο Ιωάννου, ο δεύτερος διετής. Ο Ιωάννου που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Τσαγκαμίλης από την Αθήνα. Βλέπουμε το τελευταίο καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ το παιχνίδι έχει σταματήσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι, αλλά οι διαιτητές είναι ακόμα στην γραμματεία. Ίσως σημειώνουν στο φύλλο αγώνος ότι ακούστηκαν κάποια συνθήματα. Δεν μπορώ να ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να ξέρω από το σημείο που βρίσκομαι τι συμβαίνει απέναντι. Εν τω μεταξύ ο Αναστασιάδης, ο coach του Ιωνικού, έκανε μια αλλαγή. Έβγαλε από τον αγώνα τον Τσικίμη που έχει τρία φάουλ και έβαλε τον 41. 41 που είχε ξεκίνησει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά εδώ και πολλά χρόνια παίζει στη Νίκαια. Αλεξανδρής, φάουλ του Χουριώτη. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, πλάγια. Όχι, όχι, δεν είναι πλάγια, είναι δύο σούτ για τον Αλεξανδρή. Η Νίκαια έχει ήδη 9 φάουλ. Ακόμα ένα σούτ για τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Έχουν δώσει τρία σούτ οι διαιτητές και εδώ θα διαφωνήσω. Η φάση δεν έγινε πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Εν πάση περιπτώσει 32-22 προηγείται ο Ιωνικός. Εκπληκτικό άσης του Γιαννάκη στον Αλεξανδρίδη, 34-22. Σταυρόπουλος για τον Πολίτη. Αλεξανδρής. Κατσούλης και φάουλ του 41.
Ο Κατσούλης λοιπόν στις βολές. Εννιά λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Ιωνικός προηγείται με 34-22, 34-23 τώρα. Και 34-24, Γουριώτης για τον Γιαννάκη. Μακρινό σουτ. Follow από τον Γουριώτη. Κερδίζουν όμως παίκτες του ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Πολίτης προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, φάουλ του 41. Τρία σουτ για τον Πολίτη. Ήταν το δεύτερο φάουλ του 41. Τριάντα 34-25, μείωσε ο Πολίτης. Ακόμα ένα σουτ. Τριάντα 34-26. Γιαννάκης για τον Ιωνικό. Γουριώτης, Γιαννάκης. 41 για τον Γουριώτη. 41 Γιαννάκης. Κόβεται από τον Σταυρόπουλο. Θα κερδίσει όμως ο Καλαφατάκης. Γουριώτης. Αλεξανδρίδης. Γουριώτης. Λάθος πάσα. Όμως έχει μεσολαβήσει χέρι αντιπάλου. Έτσι η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Ενώ ο Αναστασιάδης, προπονητής του Ιωνικού, παίρνει time out. Και να πούμε ότι σήμερα, εκτός από τον αγώνα Ιωνικού ΠΑΟΚ που βλέπουμε στο ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο της Νίκαιας, γίνεται την ίδια ώρα, στις 5 ώρα δηλαδή, άρχισε στη Θεσσαλονίκη ο αγώνας Ηρακλή Απόλλωνα Πάτρας, ενώ στις 7 παρατέταρτο στον Πειραιά ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΒΑΟ, στις 7 στον Ιωνικό Νέα Φιλαδέλφεια ΣΥΑΕΚ τον Πανελλήνιο, στις 7 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι και στις 7 στη Λάρισα η Λάρισα το Δημόκρητο. Ένα παιχνίδι γίνεται αύριο στο Παλέντε Σπορ, 8 η ώρα, Άρης Πανιόνιος. Η μπάλα για τον Ιωνικό, Γουριώτης στο Γιαννάκη και 41. Γουριώτης, το σούτ υποπίεση, rebound, τελικά από πολλούς και τζάμπολ ανάμεσα στον Αλεξανδρίδη και στον Πολίτη. Αλεξανδρίδης και Πολίτης θα διεκδικήσουν την μπάλα. Βγαίνει μπροστά ο Αλεξανδρής, ένα εύκολο καλάθι, 34-28. Μείωσε ο ΠΑΟΚ στους 6 πόντους. Γιαννάκης. Το σούτ με ταμπλό και φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Δικαίωμα για 3 σούτ στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ενώ ο Αναστασιάδης ετοιμάζει μια ακόμα αλλαγή. Βάζει τον Πετρίδη στη θέση του Γουριώτη. Ο Πετρίδης με το 9 που μπαίνει. Ο Γουριώτης με το 11 που βγήκε. Γιαννάκης λοιπόν στις βολές. 35-28. Τώρα. 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Αλεξανδρής, Πολίτης, πάλι Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Κατσούλης, άστοχο σουτ, rebound από τον Πολίτη, καλάθι και φάουλ, 36-30 και ένα σουτ από τον Πολίτη, ενώ ο Αναστασιάδης θα ξαναρίξει το παιχνίδι του Τζικίμι, βλέποντας ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στα rebound. 36-31. Πετρίδης για το Γιαννάκη. Κόβε το Γιαννάκη από το Σταυρόπουλο. Πολίτης, Σταυρόπουλος. Μπακόπουλος τώρα.
και 3 δευτερόλεπτα ο Κατσούλης μέσα στη ρακέτα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον Τσαγκαμίλη που σφύριξε τα 3 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επίθεση του Ιωνικού. Ο Γιαννάκης έχει την μπάλα. Πετρίδης, Καλαφατάκης, Γιαννάκης. Βρήκε πολύ ωραία τον Αλεξανδρίδη, αλλά αυτός αστόχησε. Προσπίθηκε ο Γιαννάκης που θα σουτάρει και όταν έπεσαν οι αντίπαλοι πάνω του πέρασε στον Αλεξανδρίδη. Σταυρόπουλος το σούτ απ' έξω, rebound από τον Αλεξανδρίδη. Γιαννάκης. Καλαφατάκης. Το σούτ με τα μπλό και το καλάθι. 38-31. Ακόμα 7 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής, Κατσούλης. Το pivot rebound από τον Φασούλα. Και φάουλ του Καλαφατάκη. Η μπάλα. Είναι δύο βολές για τον ΠΑΟΚ. Δύο σουτ λοιπόν για τον Φασούλα. Ακόμα ένα. Η μπάλα για τον Ιωνικό. Αλεξανδρίδης. Κόβεται από τον Φασούλα. Ξανακερδίζει την μπάλα όμως. Αστοχή. Κερδίζει ο Πολίτης. Αλεξανδρής. Κατσούλης. Κερδίζει ο Φασούλας και βήματα που δίνει ο Τσακαμίλης. Γιαννάκης για τον Τσικίμη. Το σούτ και το καλάθι. 40-31 ο Τσικίμης. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος. Πολίτης Αλεξανδρής. Το σούτ και το καλάθι από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, 40-33. Γιαννάκης προσπαθεί ανάμεσα σε δύο, το σούτ με ταμπλό, rebound από τον Σταυρόπουλο. Αλεξανδρής. Και φάουλ του Καλαφατάκη πάνω στον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Είναι δύο σούτ για τον playmaker του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Προηγείται ο Ιωνικός με 40-33. Ακόμα ένα σούτ για τον Αλεξανδρή. 40-34. Γιαννάκης τώρα. Γιαννάκης για τον Πετρίδη, Καλαφατάκης, Πετρίδης. Την μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Ο Γιαννάκης έχει κάποιο πρόβλημα. Νιώθει ένα πόνο, είναι φανερό. Ξαφνικά δεν χτύπησε από κανέναν. Δείχνει όμως ότι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Προφανώς από την υπερπροσπάθεια, από την κούραση, να ένιωσε κάτι. Ξαναρχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Είναι ο Γιαννάκης. Δίνει στον Καλαφατάκη. Πάλι Γιαννάκης. Πετρίδης.
Αλεξανδρίδης, Γιαννάκης. Βρίσκει εκπληκτικά το Πετρίδη, αλλά αυτός θα χάσει ένα σίγουρο καλάθι. Οι επινοήσεις του Γιαννάκη δεν έχουν τέλος, αλλά δεν βρίσκει πάντα τα απόκριση από τους παίκτες του. Πολίτης, καλάθι και επιθετικό φάουλ. 40-36 είναι το σκορ. Τέσσερα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιωνικός με τον Γιαννάκη κατεβάζει την μπάλα. Δοκιμάζει μακρινό σουτ. Κερδίζει εύκολα ο Φασούλας. Αλεξανδρής, Κατσούλης, Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Πολίτης, Κατσούλης, Πολίτης. Μακρινό σουτ. Κερδίζει ο Αλεξανδρίδης, Γιαννάκης. Αστοχή, κερδίζει ο Φασούλας. Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής βρίσκει το Φασούλα και αυτός εύκολα κάνει το σκορ 40-38. Και έχουμε τώρα time out. Ο ΠΑΟΚ που ήταν 12 πόντους πίσω έχει πλησιάσει στους 2, 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ξαναβλέπουμε εδώ την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Αλεξανδρής για τον Πολίτη. Σταυρόπουλος τώρα. Αλεξανδρής που βρίσκει το Φασούλα και αυτός εύκολα. Το παιχνίδι όμως έχει ξαναρχίσει. Γουριώτης. Σαράντα ένας. Τσικίμης. Κόβεται από το Φασούλα. Η μπάλα όμως είναι για τον Ιωνικό. Αλεξανδρίδης, Γουριώτης. Γιαννάκης. Επιθένει ένα δύσκολο καλάθι. 42-38. Λάω Παναγιώτης Γιαννάκης. Σταυρόπουλος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πολίτης, Σταυρόπουλος, Πολίτης. Φάουλ του Τσικίνη πάνω στον Κατσούλη και τρία σουτ για τον Μάνθο Κατσούλη. Ενώ ο Αναστασιάδης ξαναβάζει στον αγώνα τον Καλαφατάκη στη θέση του Τσικίνη που έχει πια τέσσερα φάουλ. Αστοχή ο Κατσούλης. Και στις δύο βολές. Ακόμα ένα σουτ. 42-39. Την μπάλα για τον Ιωνικό. Γιαννάκης. Κόβεται από τον Φασούλα. Σταυρόπουλος για τον Πολίτη. Άνοιξε ο εφηνδιασμός του ΠΑΟΚ. 42-41. Μισό καλάθι διαφορά για τον Ιωνικό. Γιαννάκης 41. Σουτ με ταμπλό. Rebound από τον Φασούλα. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος. 43-42. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά. Thank you.
Η μπάλα πάλι για τον ΠΑΟΚ μετά το άστοχο σουτ του Καλαφατάκη. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Πολίτης, Φασούλας, διώχνει σε πλάγιο ο Καλαφατάκης. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Κατσούλης, rebound από τον Καλαφατάκη. Γιαννάκης, 41, άστοχο σουτ, κερδίζει ο Αλεξανδρίδης, προσποιήσεις και καλάθι, 44-43. Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο. Κόβουν οι παίκτες του Ιουνικού, αλλά η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος τώρα για τον Πολίτη. Βήματα που καταλογίζει ο Τσακομίνης. Η μπάλα για τον Ιωνικό. Κουριώτης, Γιαννάκης. Εκπληκτική πάσα για τον Καλαφατάκη, αλλά του γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια. Πολίτης, follow από τον Κατσούλη. Ένα πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι είναι ο Μάθος Κατσούλης εδώ. 45-44 προηγείται ο Ιωνικός. Ακόμα 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Γιαννάκης, Σαρανταένας, Γουριώτης, φάουλ του Αλεξανδρίου. Γιαννάκης, φάουλ από τον Πολίτη και έχει δικαίωμα για δύο σούτ ο Γιαννάκης, μια και ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 9 φάουλ, ήταν το τρίτο φάουλ του Πολίτη αυτό. Έτσι έχουμε Ιωνικό 44, ΠΑΟΚ 45, 56 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δύο άστοχες βολές για το Γιαννάκη. Ο Αλεξανδρής θα κάνει το σούτ με ταμπλό. 44-47, 3 πόντοι για τον ΠΑΟΚ. Ο ρυθμός της νίκης έχει πέσει. Αλεξανδρίδης αστοχή. Θα διώξουν όμως πλάγια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και έτσι ο Ιωνικός έχει δικαίωμα για νέα επίθεση. Είδατε τον Ιωάννου που έδειχνε την μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Γιαννάκης τώρα. Αστοχή, rebound από τον Φασούλα. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής. Πολίτης. Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο. Προκανίζουν το χρόνο, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4, Αλεξανδρής. Και ο Ιωάννου έχει σφυρίξει φάουλ στο Γουριώτη. 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 47-44, ήταν το 4ο φάουλ του Γουριώτη. Δύο σουτ λοιπόν για τον Αλεξανδρή. 48-44. Σαράντα εννιά σαράντα τέσσερα, 5 πόντοι για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννάκης πετάει την μπάλα. Αστοχή φυσικά αφού σούταρε πριν τη σέντρα. Για να σούταρε γιατί με έναν μόνο 2 δευτερόλεπτα το ημίχρονο τέλειωσε. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 49-44, 5 πόντι διαφορά, όταν περίπου στα μέσα του ημιχρόνου ο Ιωνικός είχε ένα βαντάζ 6 καλαθιών, 12 πόντων δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο κάλυψε αυτή τη διαφορά, αλλά και πέρασε με 5 πόντους.
Καθοριστικό όμως νομίζω ότι ήταν το σημείο που ο Γιαννάκης ένιωσε κάποιους πόνους. Από το σημείο αυτό και μετά νομίζω ότι η απόδοση του έπεσε. Και αν λάβει υπόψη του κανείς ότι ο παίκτης αυτός είναι το α και το ω στον ελληνικό, θεωρείται λογικό να πέσει και η απόδοση όλης της ομάδας. Εδώ βλέπουμε σε replay μια επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Πολίτης τελικά μετά την πάσα του Σταυρόπουλου κάνει το σουτ. Και είδατε πως ο Κατσούλης, ο Μάθος Κατσούλης, ήρθε και με follow, πέτυχε αυτό το πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι. Εδώ τώρα έχουμε επίθεση του Ιωνικού με τον Γιαννάκη. Κουριώτης. Γιαννάκης. Μακρινό σουτ. Την μπάλα χτυπάει στο ταμπλό, χτυπάει Στεφάνη. Αλλά έχει γίνει φάουλ όμως. Ας γυρίσουμε όμως το μικρόφωνο στον Δόξη Βαλιούλη που τον βλέπω να ετοιμάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει. Τον Ιωνικό και τον ΠΑΟΚ να συνεχίσουν τον αγώνα τους στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για λίγο καταρχήν με τον Θόδωρο Μπολάτογλου, παλιό παίκτη και τώρα προπονητή του Ιωνικού στο Μίνι, τώρα προπονητής, και τον κύριο Δουβή, διεθνή διαιτητή. Παρά τις δυσκολίες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση. Ρωτάμε πρώτα σε ένα Θόδωρο, πώς είδες τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Ιωνικός, παίζοντας την άμυνα 2-3, έτυχε πάρα πολύ καλά τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Πήγε πάρα πολύ καλά στην άμυνα που είναι συνήθως το πρόβλημά του. Και στην επίθεση εναντίον μεν του μεν έβρισκε εύκολα, μπορώ να πω, δρόμους προς το καλάθι. Στη συνέχεια για τον Ιωνικό τουλάχιστον δυσκόλεσε τα πράγματα παίζοντας εναντίον ζώνης όπου θα έπρεπε να έχει μια ευστοχία έξω από τη ρακέτα που προς το τέλος δεν την είχε, γι' αυτό και διαμορφώθηκε τελικά στο σκορ του πρώτου μηχρόνου. Πιστεύεις ότι η αλλαγή της άμυνας του ΠΑΟΚ σε μάν του μάν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα? Νομίζω ότι σε μάν του μάν ευνόησε τον Ιωνικό. Η ζώνη δεν ευνοεί τον Ιωνικό. Ναι, αλλά από ό,τι προσέξαμε δεν μπόρεσαν να περάσουν στο μάν του μάν αυτές οι μπαλιές που περνούσαν στη ζώνη ώστε να μπορέσουν να σκοράρουν οι παίκτες του Ιωνικού κάτω από τα καλάθια. Διότι στην αρχή έπαιζε μάν του μάν. Στην αρχή έπαιξε ζώνη ο ΠΑΟΚ και μετά. Και μετά συνήθως οι μπαλιές που έκανε τις ασίστ του, πολλές του Παναγιώτη, γίνανε αντίον μεν του μεν. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν περάσαν. Εγώ νομίζω ότι πιο κλειστή η άμυνα. Εντάξει, δεν έχει. Πάντως χρειάζεται, είναι γεγονός ότι χρειάζεται ευστοχία των παιχτών του Ιωνικού, για ευστοχία για να μπορέσει να πάρει το μάτς. Εντάξει, για το δεύτερο ημίχρονο τώρα πώς βλέπεις? Αυτό ακριβώς, πρέπει να παίξει πάλι πάρα πολύ καλή άμυνα και στην επίθεση οι παίκτες να έχουν μια σημαντική ευστοχία έξω από τη ρακέτα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ιωνικός να πιάσει το 80% της απόδοσής του για να μπορέσει να κερδίσει
τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα με τόσα σωματικά προσόντα. Προβλέπεις ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό, να πιάσει δηλαδή το 80% και να κερδίσει? Ναι, στην ίδια, ναι, το πιστεύω, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Σε ευχαριστώ για την ώρα. Κύριε Δουβή, πείτε μας πώς βλέπετε μέχρι στιγμής τη διαιτησία του αγώνα και αν βλέπετε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος. Η διαιτησία για ένα τόσο κρίσιμο αγώνα, ιδιαίτερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα όπως το γήπεδο της Νίκαιας, είναι άψογη. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και ίσως το είδατε κι εσείς και όλοι οι φιλαθλοί ότι βοηθάνε και οι παίχτες, γιατί τα σφυρίγματα των διαιτητών ήταν σωστά, πολύ προσεγμένα και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα ούτε στους πάγκους των ομάδων, καμία διαμαρτυρία. Προς το παρόν πιστεύω η διαιτησία, όπως σας είπα, είναι άψογη. Είμαι σίγουρος ότι συνεχιστεί και έτσι. Και σε αυτό βοηθάνε και παίκτες. Πάρα πολλοί παίκτες. Διαπιστώσατε και όλοι διαπιστώσαν ότι κανένας διαμαρτυρήθηκε. Σηκώσαν τα χέρια τους όταν σφυρίχθηκε ένα φάουλ. Για το παιχνίδι, πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι σε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟ. Ξεκίνησε παίζοντας παίχτες που δεν είχαν ψυχραιμία σε δύσκολα σημεία, αλλά στη συνέχεια το ανέβασμα του Φασούλα. Το ανέβασμα του Φασούλα αμυντικά ιδιαίτερα, πήρε όλα τα αμυντικά rebound, πράγμα που δεν έγινε στην αρχή του αγώνα. Κέρδισε ο Ιωνικός στα πιο πολλά επιθετικά, rebound με τον Τζικίμι, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Και με τον Αλεξανδρίδη, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε πολλά καλάθια από επιθετικά rebound. Ο Παναγιώτης Γιαννάκη ήταν άψογες. Και στο τέλος, εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε, περάσαν οι πάσεις του Γιαννάκη. Απλώς η άμυνα του Φασούλα ήταν πολύ καλή, έκοψε τους παίχτες στο ανέβασμα. Οι πάσεις περάσανε, ασύ τις πάσεις μας. Μάλιστα. Συμφωνείτε πάντως ότι ο Γιαννάκης όταν είναι ομαδικός είναι πολύ πιο ωφέλιμος για τον Ιωνικό? Ο Γιαννάκης σήμερα είναι στην καλύτερη μέρα που τον έχω δει τα τελευταία. Ακριβώς, γιατί παίζει περισσότερο ομαδικά. Έτσι, κάνει ωραία σουτ, αλλά πέρασε η πάση, ήταν άψογη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λίγο παραπάνω ώρα για να μιλήσω και με μερικούς παίκτες του Ιωνικού. Δεν ξέρω αν ο Φίλιππος Ρίγος μου το επιτρέπει. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος Καλαφατάκης την πρώτη χρονιά που ήρθε από τους αμπελόκηπους στον Ιωνικό ήταν σε πολλά μάτσα ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Φέτος που είναι στρατευμένος, δυστυχώς έχει ορισμένα προβλήματα στην προετοιμασία του και στην προσαρμογή στην ομάδα, με άμεση συνέπεια να υστερεί σε σχέση με την απόδοση που θα μπορούσε να πιάσει. Γιώργο, συμφωνείς με όλα αυτά? Οπωσδήποτε, δεν γυμνάζομαι κανονικά. Έχω φέτος χάσει, ας πούμε, την προετοιμασία όλη, γιατί είχα πάει, ήμουνα στην Άρτα για εκπαίδευση. Οπότε έχω χάσει τον εαυτό μου τον πραγματικό. Τώρα πιστεύω ότι θα έρθω εδώ, θα μετατεθώ σε μονάδα των Αθηνών, οπότε θα γυμνάζομαι κανονικά και θα συμμετάσχω κανονικά στις προπονήσεις και θα έχω την ανάλογη απόδοση που πιστεύω και εγώ να έχω. Για το σημερινό παιχνίδι, απέναντι σε αυτούς τους ψηλούς παίκτες του ΠΑΟΚ και γενικά στο ΒΑΚ, είναι μια δύσκολη ομάδα. Πώς βλέπεις τον Ιωνικό? Πιστεύω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλή οπωσδήποτε η παίκτες του ΠΑΟΚ. Κάναμε φάουλ, ας πούμε, Τσικίμης, οπότε χάσαμε κάποια που είχαμε στα rebound. Οπότε είναι δυσκολεύσαν λίγο τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι αν γρηγορέψουμε το παιχνίδι μας, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Θα αντέξετε όμως αυτό το γρήγορο ρυθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ? Μπορούμε να αντέξουμε, γιατί είναι πιο αργή από εμάς, είναι πολύ ψηλή. Είναι πολύ ψηλή. Σε ευχαριστώ για την ώρα. Θα ήθελα τον Παναγιώτη, τον Γιαννάκη, λίγο αν έχεις την καλοσύνη. Όπως βλέπεις, Παναγιώτη, όλος ο κόσμος περίμενε την ώρα που θα μιλήσεις. Περισσότερο γιατί σήμερα έχεις πιάσει μια εξαιρετική απόδοση, όχι μόνο σε ατομικές προσπάθειες, αλλά έχεις περάσει και πολύ, πάρα πολύ ωραίες πάσες, που συνήθως φέρουν αποτέλεσμα ένα καλάθι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Συμφωνείς με αυτό? Οπωσδήποτε. Βασικά αυτό πάει στην ομαδικό άγγιγμα και αυτός είναι ο λόγος που από όλους πρέπει να περνάει μπάλα και σε όλους πρέπει να φτάνει για τον αντικειμενικό σκοπό να μπει ένα καλάθι. Την απόδοση σας σαν ομάδα σήμερα πώς την βλέπεις μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα καλό θέαμα και για τους φιλάδους του Ιωνικού αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ εκτενέστερα. Οπωσδήποτε έχουμε μια δυναμία κατά τους ψηλούς, όπου ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο.
ελπίζουμε ότι στη δεύτερη ημίχρονο θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την κυριαρχία του ΠΑΟΚ κατά τα καλάθια, ώστε να ξαναγυρίσουμε το παιχνίδι εκεί που το είχαμε στα πρώτα 10 λεπτά στα μέτρα μας και που ήταν 10 πόντους η διαφορά υπέρ ημών. Να ρωτήσω και εσένα, ότι ρώτησα και τον Καλαφατάκη, πιστεύεις ότι θα μπορέσετε να αντέξετε στο δεύτερο ημίχρονο? Καταρχάς πιστεύω ότι η ομάδα μας έχει ένα ρυθμό που... Ακριβώς για αυτό το ρυθμό που ακολουθεί. Παίζει ένα μπάσκετ το οποίο προσπαθεί να το κάνει αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι η μέση δυνατότητά μας είναι να ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό. Το μόνο πρόβλημά μας, είπα και πάλι, είναι κάτω τα καλάθια. Και όχι, δεν είναι το πρόβλημα στο να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε γρήγορα το παιχνίδι. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και δυναμώσουμε κάτω τα καλάθια, νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ που, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μια, αν όχι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Μια από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία σε σένα και στις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Και σε σένα και στις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να ευχαριστώ εσένα και την ΕΡΤ για την προσπάθεια που γίνεται για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πρώτη φορά που φαίνεται που γίνεται ζωντανή μετάδοση εδώ από την Νίκαια. Ίσως γι' αυτό να έχετε και τόσο καλή απόδοση. Σε ευχαριστώ πάντως και πάλι. Τέλος από τον αγωνιστικό χώρο. Μικρόφωνο και πάλι στο Φίλιππα Συρίγκο για το δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο, ενώ εμείς βλέπουμε σε replay κάποια στιγμιότυπα από το πρώτο μέρος. Να λοιπόν ο κόσμος του Ιωνικού με χειροκροτήματα προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες της ομάδας του για το δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ιωνικός αρχίζει με Τσικίμι, Καλαφατάκη, Γιαννάκη, Αλεξανδρίδη και Περτέση. Ο Περτέσης που μόλις μπαίνει τώρα στον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ με την καλή την πεντάδα, με την πεντάδα που άρχισε, δηλαδή Φασούλας, Κατσούλης, Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής και Πολίτης. Τσακαμίλης έδωσε κάποιες εξηγήσεις στη γραμματεία. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας, για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ προηγείται με 49-44. Μπάλα πλάγια για τον δικέφαλο. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής για τον Πολίτη. Αλεξανδρής. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλεξανδρίδης, καλάθι, ίσως ήταν και πιθανό φάουλ. 49-46. Πολίτης. Φάουλ του Καλαφατάκη πάνω στον Πολίτη. Ο Πολίτης για το Φασούλα, Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος μακρινό σουτ. Κερδίζει όμως ο Πολίτης και θα ευστοχίσει παρά την πίεση του Αλεξανδρίδη. 51-46 για τον ΠΑΟΚ. Γιαννάκης τώρα. Καλαφατάκης, Περτέσης. Καλαφατάκης, Περτέσης. Και τώρα Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης στον Περτέση. Λάθος πάσα που κόβει ο Κατσούλης. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος σαν playmaker. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος. Πολίτης. Η μπάλα τώρα στον Κατσούλη. Αλλά έρχεται ο Φασούλας. Διπλή προσπάθεια που δεν είχε αποτέλεσμα. Γιαννάκης στέκεται προς πίεση και φάουλ από τον Φασούλα που διαμαρτύρεται. Ο
ήταν το τρίτο φάουλ του Φασούλα. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει δικαίωμα για τρία σουτ. Τρία σουτ λοιπόν για τον Γιαννάκη. 51-47. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος. Το σούτ απ' έξω. Rebound από τον Πολίτη, η μπάλα όμως θα βγει έξω και έτσι είναι για τον Ιωνικό. Ο Περτέσης εδώ στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης με αντίπαλο τον Σταυρόπουλο. Πολύ ωραία βρίσκει τον Αλεξανδρίδη, μετράει το καλάθι διότι ο Φασούλας σταμάτησε την μπάλα αφού χτύπησε στο ταμπλό και κατέβαινε πια προς το καλάθι και πολύ σωστά το μέτρησε ο διαιτητές. 51-50 για τον ΠΑΟΚ. Αλεξανδρής. Πολίτης. Αλεξανδρής. Κατσούλης για τον Σταυρόπουλο. Αυτός για τον Φασούλα. Που αστοχεί, κερδίζει ο Τσικίμης. Η μπάλα όμως είναι για τον Ιωνικό. Σταυρόπουλος. Πολίτης, Σταυρόπουλος. Αλλάζουν την μπάλα. Αλεξανδρής για τον Κατσούλη. Γίνεται φάουλ εκεί που δεν στηρίζεται. Τελικά δεν έχει μετρήσει το καλάθι και έχει καταλογιστεί το φάουλ του Γιαννάκη πάνω στον Κατσούλη. Αλεξανδρής στο πλάγιο. Σταυρόπουλος. Πολίτης. Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής για τον Πολίτη, ακάλυπτος κάνει το σούτ και το καλάθι, 53-50. Γιαννάκης με ταμπλό βρίσκει το στόχο, 53-52. Παναγιώτης Γιαννάκης που ανταπέδωσε αμέσως το καλάθι. Σταυρόπουλος για τον Πολίτη. Κατσούλης, αστοχή, κερδίζει ο Τσικίνης, περτέσεις τώρα για τον Γιαννάκη. Περτέσεις, Τσικίμης, αστοχή ο Φασούλας στο rebound. Είδατε πόσο Γιαννάκης έδωσε σκαστή πάσα κάτω το πόδι του. Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής. Πολίτης. Κατσούλης. Σταυρόπουλος, Πολίτης. Σταυρόπουλος δεν μετράει το καλάθι, έχει σφυριχτεί φάουλ του Περτέση. Πριν επιχειρήσει το σούτ ο Σταυρόπουλος. Ήταν το πρώτο φάουλ του Περτέση. Η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Πολίτης μακρινό σούτ. Κερδίζει ο Καλαφατάκης, δίνει στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης σουτάρει υπό πίεση. Προσπαθεί ο Αλεξανδρίδης, ο Φασούλας όμως δίνει στον Αλεξανδρή. Κατσούλης κόβει ο Τσικίμης, ξανακόβει, κερδίζει ο Καλαφατάκης, η μπάλα στο Γιαννάκη. Γιαννάκης βρίσκει τον Αλεξανδρίδη, αυτός ένα δύσκολο καλάθι και ο Ιωνικός περνάει μπροστά, 54-53, μέσα σε πραγματική αποθέωση. Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, εδώ μέσα στο πειρακτωμένο γήπεδο του Ιωνικού. Πολίτης. Αλεξανδρής, μακρινό σουτ, κερδίζει ο Περτέσης. Δίνει στο Γιαννάκη, αυτό σε λύση τα από αριστερά, προσποίηση κόβεται από το Φασούλα. Σταυρόπουλος ξεφεύγει με reverse dribble. Σταυρόπουλος που αφήνει στον Αλεξανδρία, αυτός αστοχή, φάτσα με το καλάθι. Μπερδεύονται παίχτες ΠΑΟΚ και είναι βήματα, η μπάλα για τον Ιωνικό.
54-53 για τον Ιωνικό, 15 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Γιαννάκης με την μπάλα. Καλαφατάκης, Περτέσης, Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης κάνει ένα σόλο, κόβει ο Φασούλας την μπάλα για τον Ιωνικό. Στο πλάγιο είναι ο Καλαφατάκης, δίνει στον Περτέση, τώρα Γιαννάκης, μαρκάρεται το Σταυρόπουλο, ξεφεύγει, έρχεται όμως ο Φασούλας για να κόψει, κερδίζει ο Αλεξανδρίδης και νέο καλάφι 56-53, 3 πόντοι για τον Ιωνικό. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πέσει πάνω στο Γιαννάκη, υπάρχει τριπλή σειρά άμυνας για να τον ανακόψει, με αποτέλεσμα οι άλλοι παίκτες της Νίκαιας να επωφελούνται. Φάουλ του Καλαφατάκη πάνω στον Πολίτη που καταλόγησε ο Ιωάννου, ο δεύτερος διαιτητής. Και τώρα time out. Ένα παιχνίδι εξοντωτικό θα έλεγε κανείς, με φοβερές διακυμάνσεις μέχρι σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ιωνικός προηγήθηκε μέχρι και με 12 πόντους. Τελικά στο 20 λεπτό βρέθηκε να χάνει με 5. Τώρα προηγείται με 3. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Αν οι παίκτες του Ιωνικού θα αντέξουν στην υπεροχή των παίκτων του ΠΑΟΚ. Και αν ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει την ικανότητα να μπορέσει να κερδίσει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ σχεδόν μόνος του. Έδωσε στο Σταυρόπουλο. Δοκιμάζει το σούτ, 56-55, μείωσε ο Σταυρόπουλος. Περτέσεις τώρα για το Γιαννάκη. Μακρινό σούτ και καλάθι, 58-55. Το ίνταλμα της Νίκαιας βρίσκει το στόχο. Κατσούλης, Σταυρόπουλος, πάλι Κατσούλης. 58-57. Η μάχη γίνεται πόντο με πόντο. Γιαννάκης θα χάσει την μπάλα, κόβεται ο Αλεξανδρίδης, Πολίτης τώρα. Αλεξανδρίδης για το Σταυρόπουλο. Κατσούλης ελίσσεται, σουτάρει, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Ο Ιωάννου έχει δώσει φάουλ στον Περτέση εκτός φάσης. Η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής, Πολίτης, Φασούλας. Κόβει ο Τσουκίμης. Γιαννάκης τώρα. Άσιστ για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός αστοχή αλλά ξανακερδίζει, προσποίηση, ξεφεύγει και καλάθι, 60-57. Να ο Αλεξανδρίδης. Ακόμα 13 λεπτά. 13 λεπτά και ο Ιωνικός προηγείται με 3 πόντους. Σταυρόπουλος τώρα. Πολίτης. Το μπάσιμο και το καλάθι από τον Πολίτη, 60-59. Γιαννάκης τώρα για τον Καλαφατάκη, πάλι Γιαννάκης. Περτέσης, Καλαφατάκης, Γιαννάκης βρίσκει έξοχα τον Τσικίμη. Έρχεται ο Αλεξανδρίδης και πετυχαίνει το καλάθι, 62-59. Αλεξανδρής. Πολίτης. Κατσούλης, αστοχή, κερδίζει ο Γιαννάκης. Φάουλ του Αλεξανδρή πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Η μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Αλεξανδρή.
Γιαννάκης. Το παιχνίδι σαν αρχίζει. Γιαννάκης έχει την μπάλα. Δίνει στον Περτέση. Άστοχο σουτ. Κατσούλης στον Σταυρόπουλο. Πολίτης. Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος. Προσποίηση το σουτ. Καλαφατάκης στο rebound. Γιαννάκης. Το σούτ με ταμπλό 64-59. 5 πόντου για τον Ιωνικό, 11 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα από το τέλος. Αλεξανδρής τώρα. Και να ο κόσμος πως αποθεώνει τις πέφτες νίκες. Πολίτης βρίσκει τον Αλεξανδρή 64-61. Περτέσεις τώρα για την Ίκαια. Να εδώ Περτέσεις, δίνει στο Γιαννάκη. Φάουλ του Πολίτη πάνω στον Γιαννάκη. Ήταν το τρίτο φάουλ του Πολίτη. Και πάλι Γιαννάκης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Γυρίζει στον Αλεξανδρίδη. Άστοχο σούτ ο Γιαννάκης στο rebound. Προσποίηση υπό την πίεση του Μαζούλα και καλάθι. Ναι, όσο και αν φαίνεται απίθανο, ευστόχησε και σε αυτό. 66-61. 10,5 λεπτά ακόμα. Ο Αλεξανδρής. Πολίτης. Φασούλας. Το σταματάει με φάουλ ο Τσικίμης και θα φύγει από τον αγώνα. Ήταν το πέμπτο φάουλ. Να ο Τσακαμίλης που καταλόγησε το φάουλ. Χειροκροτήματα για τον Τσικίμη. Και κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε πιο ψηλούς και σε ανώτερους αντιπάλους όπως τον Φασούλα και τον Κατσούλη. Και στη θέση του τώρα θα μπει ένας παλέμαχος του ελληνικού μπάσκετ, ο Νιδριώτης, τον βλέπετε εδώ. Βασίλης Νιδριώτης, 37 ή 38 χρονών, και ξεκινήσει την καριέρα του από τη Χάνη Κέας μαζί με τον Αμερικάνο, μαζί με τον Κινουριόπουλο, τον Τζοχατζόπουλο, και εν συνεχεία πήγε στην ΑΕΚ για να παίζει εδώ και χρόνια στον Ιωνικό. Γύρισε δηλαδή στην Ίκαια. Έχουμε μια διακοπή για να γίνουν συστάσεις στον οπαδούς της Νίκαιας. Να φωνάζουν μόνο ο Ιωνικός. Έτρεξε ο ίδιος ο Γιαννάκης στην εξέδρα για να συμβουλεύσει τους νεαρούς οπαδούς της ομάδας του. 66-62 μειώνει ο Φασούλας. Αλεξανδρίδη στο rebound, έδωσε στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης. Αλεξανδρίδης. Αστοχή, κερδίζει ο Σταυρόπουλος. Reverse dribble. Πήγε να χάσει την μπάλα προς τη μη, τελικά δίνει στον Αλεξανδρή. Είναι βήματα από τον Αλεξανδρή, είναι βήματα που όμως οι διαιτητές δεν τα καταλόγησαν. 66-64. Γιαννάκης και εδώ ήταν βήματα γιατί γλίστρησε. Ο Καλαφατάκης θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι, 68-64. Πολίτης. Σταυρόπουλος. Πολίτης. Άστοχο σούτ, αλλά ξανακερδίζει την μπάλα και μειώνει σε 68-66, 9,5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Πολίτης έχει πάρει και φάουλ, έχει δικαίωμα για ένα σουτ. Ο Πολίτης λοιπόν θα εκτελέσει μία βολή από την θέση του φάουλ
ενώ ο Ιωνικός προηγείται με 68-66, 68-67 τώρα, 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Περτέσεις. Νιδριώτης, Περτέσεις. Πάντα Περτέσεις σε θέση playmaker. Νιδριώτης, Καλαφατάκης, Περτέσεις για τον Αλεξανδρίδη, αυτός γυρίζει στο Γιαννάκη, κατευθείαν το σούτ, την μπάλα θα αναπηδήσει έξω από το στεφάνι. Αλεξανδρίς τώρα. Πολίτης. Αλεξανδρίς για το Σταυρόπουλο. Πάλι Αλεξανδρίς. Πολίτης. Μακρινό σούτ από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Και το προβάδισμα πάλι στον ΠΑΟΚ με 69-68. Γιαννάκης. Περτέσεις. Δίνει στον Αλεξανδρίδη και έχει γίνει φάουλ από τον Πολίτη πάνω στον Περτέση. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Πολίτη και έχουμε time out. 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Και ενώ το σκορ, επαναλαμβάνω, είναι 68 για τον Ιωνικό, 69 για τον ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε τους παίκτες του Ιωνικού. Εδώ βλέπουμε μια επίθεση του ΠΑΟΚ στο replay. Είναι το τελευταίο καλάθι του Αλεξανδρή με το μακρινό σουτ. Και να οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον προπονητή του, τον Φέδωνα Ματθαίου. ΠΑΟΚ πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα. Με μία ήττα από τον Ηρακλή, ισοβαθμή με τον Παναθηναϊκό. Ενώ ένα βαθμό πιο πίσω είναι ο Άρης, που έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό. Αλεξανδρίδης τώρα για τον Περτέση, Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης, το σούτ υποπίεση, rebound από τον Καλαφατάκη. Το σούτ με ταμπλό, άστοχο, rebound από τον Φασούλα. Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής για τον Πολίτη, πάλι Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο και έχουμε φάουλ του Κατσούλη, επιθετικό φάουλ στον Αλεξανδρίδη, στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα, ο Κατσούλης έσπρωξε τον αντίπαλό του. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μάνθου Κατσούλη, μπάλα για τον Ιωνικό. Το σκορ παραμένει 69-68 για τον ΠΑΟΚ, 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα από το τέλος. Γιαννάκη στον Ιδριώτη, αυτό στον Περτέση. Περτέση στον Ιδριώτη. Ξανά Περτέσης. Ιδριώτης. Ο ΠΑΟΚ παίζει 4-1, δηλαδή 4 παίκτες ζώνη και ο Σταυρόπουλος πάνω στο Γιαννάκη. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Πολίτης, βρίσκει άνοιγμα, περνάει, λάθος πάσα, ξανακερδίζει όμως την μπάλα. Γιαννάκης προσπαθεί να κλέψει και τελικά η μπάλα βγαίνει out, αλλά είναι για τον ΠΑΟΚ. 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιωνικός 68, ΠΑΟΚ 69. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Πολίτης, Σταυρόπουλος, Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος, μακρινό σούτ. Και καλάθι, 68-71. Γιαννάκης τώρα. Περτέσεις για τον Ιδριώτη. Καλαφατάκης, Ιδριώτης. Άστοχο σούτ, κερδίζει ο Σταυρόπουλος. Σπρώχνει την μπάλα μπροστά, Αλεξανδρής Σταυρόπουλος και φάουλ του Ιδριώτη, δικαίωμα για τρεις βολές από τον Νίκο Σταυρόπουλο. Ενώ ο Αναστασιάδης θα ξαναρίξει τον αγώνα τον Γουριώτη στη θέση του Περτέση.
72-68, 4 πόντοι για τον ΠΑΟΚ, 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ακόμα ένα σουτ. ...73-68. Γουριώτης. Γουριώτης και Νιδριώτης αλλάζουν την μπάλα. Γιαννάκης θα πατήσει όμως έξω. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη η παλιά του Νιδριώτη. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Πολίτης για το Φασούλα. Αυτός αστοχία, αλλά έρχεται ο Κατσούλης και με follow κάνει το σκορ 75-68. 7 πόντοι για τον ΠΑΟΚ. Η πιο μεγάλη διαφορά από την αρχή του αγώνα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Φασούλας κόβει το Γιαννάκη. Φάουλ του Σταυρόπουλου. Διαμαρτύρεται, αλλά δεν έχει δίκιο. Ήταν καθαρό φάουλ. Μπάλα πλάγια για τον Ιωνικό, ήταν το δεύτερο φάουλ του Σταυρόπουλου και ο Αναστασιάδης ζητάει να κάνει μια αλλαγή. Θα βάλει στον αγώνα τον Πετρίδη στη θέση του Νιδριώτη, να ο Πετρίδης. Να και ο Νιδριώτης που φεύγει. Γουριώτης. Πετρίδης, Γουριώτης. Καλαφατάκης, φάουλ του Γιαννάκη επί του Σταυρόπουλου στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αντίπαλό του, έσπρωξε προφανώς. Αλεξανδρίου τώρα, Πολίτης. Πάλι Αλεξανδρίου για τον Σταυρόπουλο και τώρα Πολίτης. Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, χάνει την μπάλα ο Κατσούλης, Πετρίδης, Αλεξανδρίδης, Γουριώτης, Αλεξανδρίδης, μπαίνει μες στη ρακέτα, κερδίζει φάουλ από τον Φασούλα, δικαίωμα για τρία σουτ στον Αλεξανδρίδη. Πέντε λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Αλεξανδρίδης έχει δικαίωμα για τρεις βολές, αστοχεί στην πρώτη. Το σκορ είναι 75-68 για τον ΠΑΟΚ. ...75-69. ...75-70. Σταυρόπουλος τώρα για τον ΠΑΟΚ σε θέση playmaker. Πολίτης. Σταυρόπουλος. Πολίτης. Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος. Πολίτης. Σταυρόπουλος. Κατσούλης δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ του Πετρίδη πάνω στον Μάνθο Κατσούλη που έχει δικαίωμα για δύο βολές. ...76-70 έγινε το σκορ μετά από αυτό το σουτ φάουλ του Κατσούλη. 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κέρδισε ο Αλεξανδρίδης την μπάλα. Γιαννάκης. Μαρκάρεται από τον Αλεξανδρή. Πάντα Γιαννάκης. Δεν θα καταλάβει την παλιά ο Γουριώτης. Κερδίζει ο Φασούλας και φάουλ του Γουριώτη πάνω στον Φασούλα. Που δεν σφυρίχθηκε όμως. Η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Δυναμικά,
Πολίτης. Περνάει στο Φασούλα, αυτός κόβεται από τον Αλεξανδρίδη, κερδίζει ο Κατσούλης την μπάλα και φόλο του Φασούλα, εδώ σκέπασαν το καλάθι, υψηλή του ΠΑΟΚ, 78-70,4 λεπτά. Γουριώτης και βήματα που καταλογίζει ο Ιωάννου. Έχει όμως αντίθετη άποψη ο Τσακαμίλης. Έχει φρώσει φάουλ στο νούμερο 13, στον Φασούλα, είναι το τέταρτο φάουλ του Φασούλα. Ισχύει η βαρυτέρα των ποινών. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Γουριώτης θα χάσει την μπάλα και ο Ιωάννου έχει στηρίξει φάουλ στον Αλεξανδρή. Τέταρτο φάουλ για τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Τρία λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 78-70. Ο Γουριώτης στα φάουλ, αστοχή στην πρώτη βολή. Ακόμα ένα σουτ. ...78-71... Αλεξανδρής για τον Σταυρόπουλο. Πάντα Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής. Αστόχησε ο Αλεξανδρής, αλλά πήρε φάουλ από τον Γουριώτη. Ο Γουριώτης φεύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ και θα πάρει τη θέση του ο Περτέσης με το 12, το βλέπετε εδώ. ...79-71 ΠΑΟΚ, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 80-71, 9 πόντι διαφορά. Γιαννάκης τώρα. Αστοχή από μακριά, κερδίζει ο Πετρίδης. Καλαφατάκης, Περτέσης. Άστοχο σουτ. Και φάουλ του Πολίτη που καταλογίζει ο Ιωάννου. Πέμπτο φάουλ για τον Πολίτη, θα φύγει για αυτός από τον αγώνα για να πάρει τη θέση του ο Μπακόπουλος. Να ο Μπακόπουλος με το 11, ακούει τις συμβουλές του Φέδωνα Ματθαίου. Έχουμε time out. Ασφαλώς από εδώ και πέρα οι παίκτες του Ιωνικού θα πρέπει να πρεσάρουν για να εξαντλήσουν την τελευταία τους πιθανότητα για να πάρουν την νίκη. Απομένουν 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 80-71. Βλέπουμε πάντα τους παίκτες του κεφάλου. Το time out να ακούνε τον προπονητή του στο Ματσέο. Περτέσεις λοιπόν στα φάουλ. ...80-72. Ακόμα ένα σουτ. Φασούλας το rebound εύκολα, Σταυρόπουλος. Ναι, πρεσάρουν πράγματι οι παίκτες του Ιωνικού. Ο Πετρίδης πάνω στον Σταυρόπουλο. Το κυνηγάει σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Σταυρόπουλος όμως πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ελίσσεται, σουτάρει, αστοχή. Κερδίζει ο Καλαφατάκης, δίνει στον Αλεξανδρίδη. Και τελικά έχουμε φάουλ του Σταυρόπουλου που καταλόγησε ο Τσαγκαμίλης στην προσπάθεια του Σταυρόπουλος να κερδίσει την μπάλα, έκανε φάουλ.
Έχω την εντύπωση πάντως ότι η διαιτησία και κυρίως του Ζαγκαμαλή είναι σκληρή για τον ΠΑΟΚ από την αρχή του αγώνα. Αλεξανδρίδης λοιπόν έχει δικαίωμα για δύο σουτ. Το σκόρ είναι 80-72, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα ένα σουτ για τον center four του Ιωνικού. Κατσούλης, Αλεξανδρής, Σταυρόπουλος, Φασούλας, Αλεξανδρής, Φασούλας, φάουλ του Γιαννάκη πάνω στον Φασούλα στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα. Ο Αλεξανδρής λέει μπάλα να παιχθεί πλάγια. Ο Μαθαίου λέει να σουτάρει, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ο Μπακόπουλος έχει πάρει θέση για να, να επαναφέρει την μπάλα από πλάγια θέση. Σταυρόπουλος, Μπακόπουλος, φάουλ του Πετρίδη. 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ακόμα, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 80-73. Και έχουμε νέο time out του πήρε ο Μαθαίου. Πλάι παίκτες του ΠΑΟΚ, ακούνε τον προπονητή τους. Να και η παίκτες του Ιωνικού με τον Μιχάλη Αναστασιάδη. Και ο κόσμος στις εξέδρες που συνεχίζει να χειροκροτεί και να φωνάζει ρυθμικά υπέρ του Ιωνικού. Αυτή τη φορά οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα εκτελέσουν τις βολές. Δύο σουτ λοιπόν για τον Μπακόπουλο. 81-73. Περτέσεις για τον Γιαννάκη. Μακρινό σουτ. Κερδίζει ο Αλεξανδρής την μπάλα. Σταυρόπουλος για τον Μπακόπουλο, αυτός κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σταυρόπουλο και φάουλ πάνω στον Αλεξανδρή. Ακόμα 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αλεξανδρής έχει δικαίωμα για δύο σουτ. 82-73. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης με την μπάλα. Ελύσεται. Κλείνεται. Δίνει στον Πετρίδη τελικά. Αυτός κάνει το σουτ, μειώνει σε 82-75. 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρεσάρουν οι παίκτες του Ιωνικού. Σταυρόπουλος. Αλεξανδρής. Πάντα Αλεξανδρής. Σταυρόπουλος και φάουλ του Περτέση πάνω στον playmaker του ΠΑΟΚ. 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 82-75 και ο Σταυρόπουλος έχει δικαίωμα για δύο σουτ. Γιαννάκης. Γιαννάκης. Το μπάσιμο
και το φάουλ του Φασούλα. Είναι 5 φάουλ για τον Σέντερ Φορτ ΠΑΟΚ και δικαίωμα για 3 βολές στον Παναγιώτη Γιαννάκη. 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Γιαννάκης λοιπόν έχει δικαίωμα για 3 βολές. 84-76. 84-77. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. 7 πόντοι διαφορά. Ο Ιωνικός επιμένει. Πρεσάρι. Ο Αλεξανδρής κρατάει την μπάλα. Αλλάζει με τον Κατσούλη. Φεύγει μπροστά. Αλεξανδρής. Και καλάθι από τον Σταυρόπουλο. 86-77. Γιαννάκης και φάουλ από τον Αγγελίδη που μπήκε στον αγώνα. Γιαννάκης λοιπόν στα σούτ. 86-78. 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα ακόμα. 86-79. Ο Μπακόπουλος στο out. Δίνει στον Κατσούλη. Αυτός ξεφεύγει με τρίπλα. Θα κλέψει ο Γιαννάκης. Περπέσεις. Το μπάσιμο και το καλάθι. 86-81. 5 πόντι, 56 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Ιωνικός πρεσάρι. Αγγελίδης. Και φάουλ του Περπέση. Ο Αλεξανδρής λέει μπάλα να παιχτεί από πλάγια θέση. Το φάουλ ήταν του Καλαφατάκη, όχι του Περτέση. Ο Καλαφατάκης έχει 5 φάουλ, θα φύγει από το παιχνίδι, μπαίνει στον αγώνα, μπαίνει στη θέση του Ιδριώτης. 50 δευτερόλεπτα ακόμα, Σταυρόπουλος για τον Κατσούλη. Αυτός καλάθι και επιθετικό φάουλ, μετράει το καλάθι. 88-81 και 2 σούτ για τον παίκτη που κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Είναι ο Γιαννάκης. Ακόμα 47 δευτερόλεπτα. '88-82. '88-83, πρεσάρουν οι παίκτες του Ιωνικού. Αγγελίδης, γίνεται το double team. Να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει την μπάλα. Ξεφεύγει με τρίπλα. Περνάει πολύ ωραία στον Αλεξανδρή. Έγινε κάποιο φάουλο εκεί στο Γιαννάκη. Τελικά ο Ιωνικός κέρδισε την μπάλα με τον Περτέση. Και φάουλ του Μπακόπουλου πάνω στον Περτέση που καταλογίζει ο Ιωάννου. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 88-83. Ήταν το 5ο φάουλ. Σφυρίχθηκε στον Αλεξανδρή, όχι στον Πακόπουλο. Φεύγει ο Αλεξανδρής με 5 φάουλ. Και θα μπει στη θέση του ο Κωνσταντινίδης. Δύο σούτ για τον Περτέση. '88-84. 4 πόντι διαφορά. '88-85. Πρεσάρουν οι παίκτες του Ιωνικού. Ο Μπακόπουλος προσπαθεί να παίξει πλάγια. Τελικά δίνει στον Αγγελίδη. Έχει γίνει το double team, ξεφεύγει αυτός με τρίπλα. Περνάει στον Μπακόπουλο, θα κλέψει ο Περτέ. Βέβαια είναι γνωστή.
Αλεξανδρίδη. Αυτό στο Γιαννάκη, αστοχή. Αγγελίδης. ΠΑΟΚ φτάνει στο καλάθι, 90-85. Ο Γιαννάκης διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Ματθαίου, τον είδαμε εδώ. Απομένουν 11 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 90-85. Ο Ιωνικός επιμένει ότι έγινε φάουλ στην τελευταία φάση, εκεί που κόπηκε ο Γιαννάκης. Πετρίδης κάνει το σούτ απ' έξω, αστοχή, κερδίζει ο Σταυρόπουλος. Ο Κωνσταντινίδης μόνος του, σουτάρει, αστοχή, έρχεται ο Κατσούλης. Πετυχαίνει το καλάθι, το σκορ γίνεται 92-85 και το μάτς τελείωσε με νικητή τον ΠΑΟΚ. Από το γήπεδο της Νίκαιας, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση τελείωσε. Καλό σας απόγευμα.